υπήρχουν κατά τους βορείους αιγιαλούς της νήσου πολλοί κλεφτότοποι, μέρη απάτητα, σπήλαια και βράχη, όπου εφύτρωνε το αγριοβότανο και οι κάπαρες, και τα κρύταμα και η αρμυρίθρα, και όπου τους υπάρχοντας ολίγους δρόμους κατέστρεφαν καθημερινώς τα κοπάδια των ερήφων και των εγών. Εκεί θα ήταν το άσυλόν της, εκεί όπου ήσαν οι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας της. Εις εκείνους τους βορείους αιγιαλούς σημάει στο άγριον και γαλανόν πέλαγος, εις το παλαιόν κάστρον, το κτισμένον επί γιγαντιού θαλασσοπλήκτου βράχου. Εκεί είχε γεννηθεί Χαδούλα και εκεί είχε ανατραφεί ως 10 ετών κόρη. Τέλη Μαΐου, και με οδηγώ αυτό το μικρό κείμενο από τη φώνησα του Παπαδιαμάντη, ξεκινάμε και εμείς την αναζήτηση και γνωριμία μας με τα κρύταμα στα ίδια εκείνα μέρη. Πάμε λοιπόν. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το κρύταμο είναι ένα φυτό το οποίο φύεται σε βραχώδεις θέσεις δίπλα στις ακρογιαλές. Είναι ένα κλασικό καλοκαιρινό έδεσμα το οποίο συνοδεύεται με ούζο, συνοδεύει χταποδάκι, ψαράκια και όποια άλλη θαλασσινή λιχουδιά και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν είναι το κρύθμο ή κρύταμο. Είναι ένα πολυετές φυτό το οποίο ανήκει στην οικογένεια του καρότου. Δημιουργεί μικρά χαλάκια πάνω στα βράχια με ύψος περίπου 30 εκατοστά, αντέχει στην αντατότητα, τα φύλλα του είναι σύνθετα, φύονται κατά αναλλαγή πάνω στους βλαστούς και αποτελούνται από μακρόστενα σαρκώδη τμήματα, τα οποία στην κορυφή είναι οξύλικτα. Το πάνω τμήμα πολλές φορές μοιάζει με τρίαινα. Διατρέχεται επίσης από μία γραμμή που βρίσκεται στο μέσον του φύλλου. Η διατομή του είναι κυλινδρική. Γλαυκά στο χρώμα, όπως και πολλά άλλα είδη που βλέπουμε να φύονται δίπλα στη θάλασσα, αυτό το χρώμα ακριβώς είναι που προδίδει την αντοχή στην αλατότητα. Πρόκειται δηλαδή για μια επικάλυψη που τα αδιαβροχοποιεί και τα κάνει να αντέχουν το αλάτι. Τα άνθη είναι λευκοκίτρινα ή πρασινοκίτρινα, φύονται σε σκιάδια, είναι σε άνθηση Ιούλιο με Οκτώβριο και τα άνθη του αργότερα διαδέχονται οι καρποί. Η ονομασία κρύθμο προέρχεται από το κριθάρι, καθότι οι σπόροι μέσα στους καρπούς έχουν το σχήμα του κριθαριού. Πολλές φορές όταν έχει κρύους και δυνατούς ανέμους, οι άκρες των φύλων αποκτούν ένα μοβ χρώμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτό το φυλάριο. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι σε πρώτη όψη τα φύλλα του θυμίζουν λίγο τον απήγανο. Βέβαια, ο απήγανος είναι τελείως διαφορετικό φυτό, σε άλλη οικογένεια, σε άλλα περιβάλλοντα φύεται, όχι δίπλα στην παραλία, έτσι. Γενικά είναι πολύ εύκολο στην αναγνώρισή του. Τρώγονται οι βλαστοί, τρώγονται τα φύλλα, τα λουλούδια και οι καρποί. Τα φύλλα του είναι βρόσιμα και τα νεαρά στελέχη. Η καλύτερη εποχή τους είναι Μάιο μήνα, ως αρχές Ιουνίου. Μπορούμε να τα φούμε πομά, ως έχουνε. Να τα κάνουμε πίκλες, να τα φάμε βραστά. Ακόμα και τηγανιτά. Θα μαζέψω εγώ τώρα μερικά φυλλαράκια. Θα τα κάνω σαλάτα για να τα φάω με ψαράκι και κάποια από αυτά θα τα κάνω τουρσί. Τα καλύτερα φύλλα είναι αυτά που βγαίνουν κατευθείαν από τη ρίζα. Φυσικά και του βλαστού τρώγονται και λέγοντας ρίζα μην μπερδευόμαστε, δεν εννοώ ότι το ξεριζώνουμε σε καμία περίπτωση. Παλιότερα ήταν πολύ δημοφιλής τροφή, τουλάχιστον στις παραθαλάσσιες κοινότητες. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, σε Ε και σε διάφορα άλλα μέταλλα. Φυσικά πλούσια και σε ιόδιο. Στην Αγγλία το καλλιεργούσανε. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν επίσης πολύ δημοφιλές εκεί. Συνηθίζαν να το μαζεύουν από τα βράχια στις δυτικές ακτές και το στέλνανε μέσα σε βαρέλια με θαλασσινό νερό στις αγορές του Λονδίνου. Τον καιρό εκείνο ήταν η συλλογή του ήταν μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση, καθότι οι άνθρωποι κατεβαίνανε με σχοινιά, κρεμόντουσαν από γκρεμούς για να μπορέσουν να τους συλλέξουν. Γιατί όπως είπαμε είναι ένα φυτό το οποίο φύεται στους βράχους και στους γκρεμούς δίπλα από τη θάλασσα. Λοιπόν, για φτιάξουμε τώρα μια σαλάτα. Αρχικά τα ξεπλένουμε καλά. Εντάξει, γενικά τα περιβάλλοντα από το οποίο το μαζεύουμε είναι καθαρά, αλλά για κάθε περίπτωση καλό είναι να τα ξεπλένουμε. Βάζουμε νερό να βράσει
και στη συνέχεια τα ρίχνουμε μέσα για να βρώσουν 5 λεπτά. Τώρα είμαστε έτοιμοι, τα βγάζουμε από το κατσαρολάκι μας. Έτοιμο το πιάτο μας, το συνοδεύουμε με λαδάκι και λεμονάκι. Φυσικά μαζί με το ψαράκι και με ντόπιο τυρί. Για να δοκιμάσουμε. Απόλαυση. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος για να φάμε το κρύταμο. Άλλος τρόπος είναι να το φάμε ομό και άλλος τρόπος να το κάνουμε τρουσί. Και το τυρί, παιδιά, άπαιχτο σήμερα το πήρα από ένα βοσκό από προβατήσιο γάλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και κολλάνε πολύ, πολύ καλά. Και να το τρως και δίπλα στη θάλασσα, είναι μεγάλη ιστορία. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το τουρσί. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο έχω βάλει μία κούπα του τσαγιού νερό μέσα στο κατσαρολάκι και θα βάλω μισή κούπα πάλι λευκό ξύδι. Θα προσθέσω. Αυτά τα δύο θα τα φέρω σε βράση τώρα. Το νερό μας έχει έρθει σε βράση. Οπότε ρίχνουμε τώρα μέσα τα κρύταμα. Θα τα ζεματίσουμε μονάχα για ένα λεπτάκι. Αυτό ήταν. Τώρα, σε ένα μπολάκι θα βάλουμε μέσα κρύο νερό αν είχαμε και παγάκια θα ήταν ακόμα καλύτερο και θα βάλουμε μέσα τα κρύταμά μας για να μην χάσουν το χρώμα τους και να παραμείνουν τραγανά. Ήδη έχουν χάσει λίγο χρώμα, έτσι, ίσως το κάτσε λίγο παραπάνω στο ζεμάτισμα. Στο παρελθόν οι ναυτικοί το κατανάλωναν πάνω στα πλοία ως τροφή αλλά και για την προστασία τους από το σκορβούτι. Η ιδέα είναι να τα ζεματίσουμε για ένα λεπτό και κατευθείαν τα ρίξουμε σε παγωμένο νερό με παγάκια. Εδώ δεν έχω εγώ παγάκια, είμαι δίπλα στην παραλία. Όπως και να έχει, καταλάβατε τι θέλω να πω και πώς πρέπει να γίνει. Περιμένουμε τώρα να κρυώσουν αυτά, να κρυώσει και το νερό ξυδό μας και θα προχωρήσουμε για να τα βάλουμε μέσα στο βαζάκι μας. Ωραία, τα κρύτημά μας έχουν κρυώσει. Τα βάζουμε μέσα. Με προσοχή. Λάμπες μέσα. Έτσι, μπράβο. Στη μυθολογία μας, ο Οδυσσέας πηγαίνοντας στο Μαραθώνα να σκοτώσει τον Ταύρο που ρήμαζε την περιοχή, φιλοξενείται στο βουνό από την γριά Εκάλη. Ανάμεσα σε άλλα που τον φιλεύει είναι και το κρύταμο που του το δίνει για να πάρει δύναμη. Ο Πλίνιος αναφέρει τη δράση του κατά της ουρικής αθλητίδας και ως καθαρτικό. Ο Διοσκουρίδης από την άλλη υπενθυμίζει ότι οι ρίζες, οι σπόροι και τα φύλλα μαγειρεμένα με κρασί και αφού αυτό μετά καταναλωθεί χρησιμοποιούνται για την κατακράτηση γούρων, το νύκτερο και προκαλούν αιμινορύση. Προσθέτουμε και λίγο αλάτι. Επίσης στη σύγχρονη λαϊκή ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί ως ορεκτικό, τονωτικό, ανθρημυκτικό, αντιφλεγμονώδες, διουρητικό ή για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Σειρά έχει τώρα το νερό ξυδό μας που θα πρέπει να έχει κρυώσει. Κατά τώρα εμένα δεν έχει κρυώσει απολύτως, αλλά σε λίγο θα με πάρει το βράδυ και πρέπει να φύγω, οπότε θα το βάλω λίγο πιο νωρίς, αλλά πρέπει να είναι κρύο. Θα προσθέσω και λίγο λάδι από πάνω.
είμαστε έτοιμοι. Τώρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως μεζέ, σκέτο όπως είναι, ούζο, με χταποδάκι ή με ό,τι μας αρέσει τέλος πάντων. Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι το κρύταμο περιέχει σημαντική ποσότητα λιπαρών οξεών της σειράς ω3 και ω6. Επομένως, η χρήση του ως τροφή θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την πρόληψη των στεφανιών παθήσεων. Επιπλέον, έδειξε σημαντική κυταροτοξική δράση εναντί ορισμένων κυταρικών γραμμών όγκου, όπως λεμφοκυταρική λευχαιμία σε ποντίκια, λεμφοκυταρική λευχαιμία και ανθρώπινο μυέλωμα, χωρίς κυταροτοξικές επιδράσεις. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του κρύταμου είναι η αντιμικροβιακή του δράση, που είναι σε θέση να αναστέλει την ανάπτυξη τόσο γραμμοθετικών όσο και γραμμαρνητικών ανθρώπινων παθογόνων βακτηρίων. Αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η παρουσίαση. Το κρύταμο είναι φοβερό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ υγιεινό. Δοκιμάστε το κι εσείς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι μέχρι αρχές Ιουνίου είναι η εποχή του. Μπορεί να γίνει και αργότερα, τουλάχιστον με τα φιλαράκια. Αργότερα μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε πίκλες τους καρπούς του και αυτή είναι πολύ ωραία. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μου like, αφήστε κάποιο σχόλιο και ως το επόμενο βίντεο τα ξαναλέμε. Γεια σας!